Και κάτι άλλο όμως. Επειδή εντάξει, θα έρθουμε και τα δύσκολα, δεν μπορεί να περάσουμε και δύσκολα. Και μάλιστα με την Αθηνά στη μέση, ας πούμε, ολόκληρη Αθηνά δίπλα. Και τα συννεφάκια μας τα έχουμε, και ποια συννεφάκια, και τις καταιγίδες μας και όλα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, ας πούμε, τσατιστεί ο άντρας, μπαμ, και χτυπήσω την πόρτα και φύγω. Εδώ θα είμαι. Θα έρθω εδώ και θα σε περιμένω να έρθει και εσύ για να τα ξαναβρούμε. Εδώ. Ναι, ακριβώς. Σε αυτό σημείο. Σε εδώ. Συμφωνεί. Εντάξει. Σημείο συνάντησης. Ναι. Υπόσχεση. Υπόσχεση. Επικύρωση. Γιατί μου πήρε στην Αθηνά. Α, περίεργε, κάνε τη δουλειά σου. Αν δεν κάνω τη δουλειά μου, μαέστρο, τη δική σου δουλειά κάνω. Κοίταξε πώς έγινα, σαν παραμάνα. Το ετοίμασα τώρα του παιδιού την κρεμούλα του. Θα πάω μέσα να το ταΐσω. Σε λίγο θα τον περιλάβει ο κουρέας και θα του κάνω ωραίο πανάκι. Ωραία, μπράβο ρε. Ωραία να τη βολέψατε ρε οι παππούδες. Αναξιοπαθούντας βοηθάς, μπάμπη μου, αναξιοπαθούντας. Βλέπεις ο Λύσανδρος είναι με αποστολή στη Μαλτιέρη. Εγώ πρέπει να διευθύνω την ορχήστρα. Βλέπεις, έχουμε το βράδυ γιορταστική παρέλαση. Μου είπες ότι πήγε ο Λύσανδρος. Πού πήγε? Τι που πήγε, τώρα δεν είπες ότι πήγε στις Μαλτιέρη, ρε, Μαλτιέρη. Δεν μπορώ, με καλά η γλώσσα μου να πούμε. Σε αυτή τη δούκησα για αποστολή. Τι αποστολή, ρε, πες, ρε, πες. Φιλανθρωπική. Που πάει να πει με λεπτομέρειες. Όχι, ρε, δεν σου λέω. Δεν σου λέω. Ο κύριος είπε ότι πήγε η δεξιά σου να μην το ξέρει η αριστερά σου. Και πάρτε κρέμα από τα μούτρα. Πες ρε, μαέστρο, πες ρε. Έλα, ρε, μαέστρο, πες ρε. Πες ρε. Έλα, κάνουμε και φιλανθρωπίση, οικογένεια τώρα. Πού είναι και ο τέλος. Έλα, μαέστρο. Α, μου σχοβολάει ο καπνός σας. Ναι. Τα τσιγάρα μου είναι τουρκικά. Αμ, τι θα ήταν. Θέλω να πω ότι όλα τα παράξενα σε εσάς συμβαίνουν. Δεν μου συμβαίνουν, Λύσανδρε. Τα επιδιώκω. Πάντα αυτό έκανα. Την εκκεντρικότητα ξεπερνώ την πραγματικότητα που καμιά φορά είναι τραυματική. Έτσι είναι. Η αλήθεια να λέγεται. Γι' αυτό και οι τεράστιες ποσότητες των ζωγραφισμένων φαγητών. Και ύστερα η Ειρήνη γρινιάζει που δεν τα τρώω όλα αυτά που φτιάχνω. Ποιος τα τρώει? Εφοδιάζω διάφορα ιδρύματα. Η τροφή εκεί δεν είναι πάντα καλή. Και όπως ξέρεις, τα παιδιά και οι γέροντες θέλουν προσεγμένο φαγητό. Κυρία Ντορίνα, Μαλπιέρη, θέλω να ξέρετε ότι είμαι καταγοητευμένος μαζί σας. Ο Θεός να σας έχει καλά. Στην υγειά σας. Ξέρεις, Λύσανδρε, με κάποιους ανθρώπους, και αυτό που σου λέω μου σημαίνει σπανιότητα, με κάποιους ανθρώπους ταιριάζω αμέσως. Έτσι έγινε με μένα. Με τη Λύζα. Με σένα. Δεν ξέρω, αλλά από την πρώτη στιγμή που σε είδα, ήταν σαν να σε ήξερα από καιρό. Η αλήθεια είναι, θέλω να πω, ότι κι εγώ νιώθω πολύ όμορφα εδώ πέρα μαζί σας. Ναι. Αλλά τέλειωνε, σε παρακαλώ, με αυτό το πληθυντικό. Μιλούμε εδώ σαν παλιοί φίλοι. Ας μην κρατούμε αυτές τις ψεύτικες ευγενείς. Θα το προσπαθήσω. Δεν είναι θέμα ευγενείας πάντως. Απόστασης τότε. Μιλάμε στον πληθυντικό όταν θέλουμε να κρατάμε κάποιον σε απόσταση. Όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Πάντως, θέλω να μου δώσετε λίγο χρόνο ακόμα να το συνηθίσω. Εντάξει, Λύσανδρε. Έχεις όσο χρόνο θέλεις. Λοιπόν, πού μείναμε? Α, ναι. Που λες, με τη Λύζα πάλι συμβαίνει κάτι άλλο.
Τίποτα. Ήρθε από μόνη της να μου ζητήσει μια χάρη και μη. Δεν ξέρω τι βρήκε αυτό το νέο παιδί μέσα στο παμπάλαιο σπίτι μου που είναι πνιγμένο στην Αντίκα και τους ίσκιους. Εσάς. Εσάς βρήκε. Και εξάλλου νομίζω ότι το σπίτι σας είναι πάρα πολύ όμορφο. Κάποτε ήταν. Τέτοιες μέρες χαλούσε ο κόσμος από φωνές εδώ μέσα. Χορί, μουσικές, κόσμος. Τον αγαπούσα πολύ τον κόσμο. Πέρναγα ωραία μόνο όταν ήταν εδώ μέσα πάνω από 50 άτομα. Έχω μια κόρη. Ζούσε κάποτε εδώ στην Κέρκυρα. Και τώρα? Στην καρδιά μου. Θα σου έχει μιλήσει για αυτήν η Μυρσίνη, φαντάζομαι. Η Μυρσίνη? Όχι, ποτέ. Ας πούμε ότι σε πιστεύω. Όχι, να με πιστέψετε. Λόγω τιμής, η Μυρσίνη δεν μου είπε λέξη ποτέ. Τότε ποιος? Κανείς. Κανείς. Καλέ μου λύσανε. Επίτρεψέ μου να σου πω ότι δεν σε πιστεύω. Ναι, κορίς. Ναι. Κορίτσι μου, αφού με ξενέρωσες βραδιάτικο, γιατί? Είναι σωστό. Χριστουγεννιάτικα τώρα, τέτοιες μέρες. Όχι τώρα, δεν μπορώ να κάνουμε κουβέντα. Τώρα είμαι που νιστάζω, είναι αργά. Όχι, το πρωί. Ναι. Ναι, το πρωί, κορίτσι μου. Φυλάκι. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fine it is to write in one... Ω, γοντακά! Είσαι πολύ ανόητος, πανελληνικνάσουμενο, πολύ ανόητος είσαι. Ωραία, μου κόψεις τη χωρή. Αχ, θα μου θέλω. Ρε, δεν πας στο διάλογο που μου κόψεις το αίμα βραδιάτικο. Τι θες στο σπίτι μου, χριστουγεννιάτικα? Κοιμάται ο άλλος, κοιμάται. Τι κάνεις, φασαρία. Πτώμα από την κούραση μου. Συγγνώμη, πώς μπήκες στο σπίτι μου? Τα κλειδιά που μου έδωσες, τα κλειδιά. Πού να πω? Να πάω στο δικό σου σπίτι, αγόρι μου, στο δικό σου. Πάρ' το κοντά σου, από μπροστά μου, άντε. Πάω στο δικό μου το σπίτι. Σε είναι άλλη κουβέντα, δύσκολη. Εντάξει. Δεν είπαμε, εντάξει. Ό,τι ώρα το σπίτι δικό σου είναι, το ξέρεις. Αλλά ειδοποίησε με, αγόρι μου. Μπορεί να ερχόμουν με κανένα συναισθηματικό μπέλο. Καλά, άμα ερχόσουν με συναισθηματικό, θα βλέπαμε τι θα κάνουμε. Τώρα που ήρθες μόνο σου και λιώμα το κρασί, τη διάολο έπιες, πάμε να κάνουμε κανένα καφέ εκεί πέρα και να τα πούμε. Να στο ψέχαμε τον Εστάζο. Ποιο ψέμα, αλλά εγώ τώρα ξύπνησα. Άλλα, σήκω, σήκω. Δεν μπορώ, ρε, αγόρι μου. Σήκω πάνω. Ντορίνα μου, λόγο στο λόγο και ξεχαστήκαμε. Με την κουβέντα κοντεύει να ξημερώσει. Ευχαριστώ. Πρώτη φορά ύστερα από χρόνια που δεν το κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες? Το ξημέρωμα, λύσαμε. Δεν κοιμάσαι κι εσύ τα βράδια. Άστε. Άλλη φορά, άμα γνωριστούμε καλύτερα, θα σου πω και γιατί. Δεν χρειάζεται. Εκτός αν το έχεις ανάγκη. Νομίζεις ότι σε κάλεσα σήμερα εδώ επειδή έχω ανάγκη από κάποιον για να μιλώ και να μου πει? Όχι βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο που δεν κατάλαβα είναι γιατί με κάλεσες. Έχω χάσει τη Λίζα. Έχει να μου τηλεφωνήσει μέρες από τότε στο νοσοκομείο και ανησυχώ. Μην ανησυχείς καθόλου. Μια χαρά είναι. Στην Αθήνα έχει πάει για τις γιορτές. Με τον άντρα της? Όχι. Τότε πώς είναι μια χαρά? Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάτι μικροτσακωμούς τώρα τελευταία. Ξέρεις, η Λίζα μου ζήτησε μια χάρη. Τι χάρη? Να της επιτρέψουν να συνεχίσει το διάβασμα στη βιβλιοθήκη της Καθολικής Μονής. Διάβασμα? Τι διάβασμα? Των αρχείων του βρεφοκομείου. Της είναι χρήσιμο, λέει, για τη διατριβή της. Α, για να το λέει, πάει να πει ότι της χρειάζεται. Κάποτε σπούδαζα κι εγώ ιστορία της τέχνης και είμαι σε θέση, Λίσανδρε, να ξέρω πως το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται μια τέτοια διατριβή είναι αρχεία βρεφοκομείου. Γι' αυτό η πρόσκληση σε δείπνο, λοιπόν. Γι' αυτό δεν ήρθες? Ώστε σου είπε, γι' αυτό δεν ήρθες? Μάλιστα, μάλιστα, έτσι μου είπε. Κι εγώ τι να απαντήσω, Φουκάρας? Όσο ρωτάω, έλα στη θέση μου, τι να απαντήσω? Έριξα άρον-άρον, ένα με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνω, και σηκώθηκα και έφυγα. Είδα φως στο σπίτι, χτύπησα και να με.
Όχι, τώρα εμείς έχουμε καθυστερήσει. Ξέρετε τη ζώνη μου, σε παρακαλώ, από την πολιτική. Τώρα δηλαδή εσένα στο σπίτι σου κοιμούνται όλοι. Και το μωρό και το ζεύγος. Μαέστρο, είμαστε για δέσμο. Είμαστε για δέσμο και οι δυο μας. Αφήνουμε το βρέφος μας μια τέτοια νύχτα και γυρίσουμε πάνω κάτω. Τώρα τι να κάνω, αφού είχα φιλαρμονική βρε, λύσατε ορίστε. Ήρθα να αλλάξω και πάω στο παιδί. Το οποίο παιδί βρίσκεται σε ξένα χέρια. Α, μην το ξαναπείς αυτό, μην το ξαναπείς. Έτσι και σ' ακούσουν ο Μπάμπης και ο Κουρέας, αλλή μονό σου. Να τους βρες ξένα χέρια. Αυτοί το έχουν πάρει πολύ σοβαρά. Βλέπεις, κάνουν προπόνηση για το δικό τους το εγγόνι. Μαέστρο φλιαρής. Πολύ φλιαρής. Κι άμα εσύ φλιαρής, κάτι πας να σκεπάσεις. Τι. Τι βρελίσα, δεν πες μου εσύ. Τι λέγατε με τη Μαρκέρη, τι λέγατε όλη τη νύχτα. Και τι δεν λέγαμε. Συζητάγαμε περί ανέμων και υδάτων. Και. Νύχτα Χριστουγεννιάτικη. Νύχτα σπαρμένη μάγια. Κοίταξε να δεις τι γίνεται που δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Γυρίζουμε πάνω κάτω και το παιδί μας λύνει. Τώρα εσύ φλιαρείς, Λίσανδρε. Εσύ φλιαρείς. Λοιπόν, θα μου πεις τι λέγατε με τη Μαρκέρη. Τι σου είπε. Ναι. Για τη Λίζα, με ρώταγε για τη Λίζα. Μπα, γιατί ανησύγησε. Έχει μέρες να τη δει, λέει. Και την έπιασε ο πόνος τώρα τη Μαρπιέρη. Δεν ξέρω. Μπορεί να τη συμπάθησε. Δεν μου λες, μαέστρο. Η Ντορίνα ξέρει. Όχι. Όχι. Κάτι όμως υποψιάζεται. Αποκλείεται. Δεν έχει ιδέα περί του γεγονότος. Ναι, αλλά κοίτα. Εσύ έστειλε σε μένα να την ψαρέψω και εκείνη αυτό προσπαθούσε να ψαρέψει εμένα. Λύσετε, από εδώ και μπρος πρέπει να προσέχουμε πολύ. Μάλιστα, να προσέχουμε. Όχι, το εμπέδωσα. Πρέπει να προσέχουμε, μαέστρο. Μα να χάσω εγώ την ψυχραιμία μου τελείως. Τι να έχω χάσει. Άντε, τα άλλα να συμφωνείς. Εγώ του μιλάω και αυτό διστάζει. Χάσε μου βγες, δεν διστάζει. Εγώ το χάλω και εσύ που διστάζεις. Πέντε ώρα το πρωί, δεν μπορώ, ανιστάζω και δεν. Μα καταλάβω ρε αυτή την αναισθησιακή. Στη συνέχεια με το χάσμο. Ρε και στο στόμα σου, Ελλήνη μου, τι δίνεις. Ρε, ο άλλος υποφέρει δίπλα σας. Χτυπιέται το ζώνη τα αφήγεια. Είναι σε απελπισμένη κατάσταση και εσύ. Όχι, στο κύκλο πανίγει το μάτι σου. Σταμάτα αυτό που τσπά τα νεύρα, λέμε. Να σου πω, έχω κι εγώ το βάσανό μου. Έχεις και στο βάσανό, έχεις το βάσανό σου, τι βάσανό, τι, εδώ, εδώ, έχω, τι βάσανό. Έχω. Εσένα. Α, εμένα, είμαι και βάσανό εδώ τώρα. Είμαι βάρος, έτσι πάνω, πες το πάνω, κύριε Βάρος, δεν πειράζει. Άντε να πάω στο καλό και εδώ γιατί δεν πειράζει, μην μη δίνουμε και βάρος, δεν πειράζει. Άντε, γεια και χάρη και γιατί είναι ορμή. Κάτσε ρε που θήκες, ρε, κάτσε ρε που θήκες με το παραμικρό, έλα δείξα. Τι θες να σου, συγγνώμη, τι να σου λέω συνέχεια, ιδίες, ωραία, κάτσε. Ωραία. Εσύ υποψιάζεσαι τη Λίζα. Εσένα σου την έπεσε η Ελβίρα και έγινε τον περιμάδελο σπάδων και δεν χάθηκε και ο κόσμος, αδελφέ μου. Και τώρα εγώ εδώ ο άνθρωπος, πρέπει να πληρώσω εγώ την ύφη που διασκέδασα χριστουγεννιάτικο, έπινα τσαμπάνιες μου, ωραία και καλά. Και τι το θέλω, βλάκας, και θα δούμε με το αστέρι, έτσι, μόνικα τη λέω, δυο μέτρα. Και ήρθα εδώ τώρα εγώ με τον
κύριο απομονωμένο. Εντάξει, κοίταξε. Όχι, και εσύ τώρα έτσι όπως το δώσεις την πλευρά σου δίκιο. Έχεις, αλλά όχι σε όλα όσα έχεις. Να σου μη μου πεις. Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω, άλλο θέλω να σου πω. Όχι, όχι, περίμενε. Πρόσεξε, πρόσεξε. Γιατί λες πράγματα που δεν ισχύουν. Μου λες δηλαδή ότι υποψιάζομαι τη Λίζα. Δεν υποψιάζομαι τη Λίζα. Έχει αποδειχθεί ότι αυτός της την πέφτει της Λίζας και η Λίζα δεν έχει πει όχι. Μου ξεξερώσει. Και δεύτερον, η Ελβίρα δεν μου την έπεσε που λες μου την έπεσε. Η διασύρματη κοπέλα. Αυτό ήταν μια. Τι εγώ ξέρω πώς έγινε. Ήμουν εγώ πεντισμένος, ήταν και εκείνη, είχαν πιει λίγο παραπάνω, ήμουν και εγώ τα χάλια μου και έτσι και η κακιά η σύμπτωση. Και εγώ διαβάζει και μου τύχει αυτή που σου λες η κακιά η σύμπτωση, αλλά μου έτυχε εσύ, φιλαράκι μου. Συγγνώμη, μπορώ να σου ρωτήσω κάτι. Μέχρι πότε θα μου κάνεις ανασκόπηση της ημέρας, παρακαλώ, κύριε Βαλέριο. Για ξανά, επειδή είμαι πολύ ζωρισμένος, έχεις εσύ έτσι, την κατήφλα σου. Πίνε εσύ και εγώ θα λέω. Πίνε και θα λέω. Άνθρωποι! Ήρθατε να μας πούνε τα κάλαντα, Καλά! Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε, πέτρα να μοίρα ίσχυλε τα κάλαντα. Όχι να μου το κρεμίσετε! Ει! Σιγά! Ανοίγω! Χρόνια πολλά! Έλα Παναγία μου! Ο Άι Βασίλη σε συνέχειες! Ένας, δύο, τρεις! Και του χρόνου να είστε καλά! Χρόνια πολλά, άμα δεν βρε Λίσανδρα, επιτέλους. Πού ήσουν ακριμένος, στο κατόι, να τα πούμε. Άντε, γιατί μας βλέπει και ο κόσμος. Ρε ζήλη, έγιναμε έτσι οι ιδέες τους να ντυθούμε. Καρνάβαλο, ρε, έχουμε, πρωτοχρονιά έχουμε. Με γκρινιάζω, ρε, με γκρινιάζεις χρονιάρες μέρες. Κοίτα το παιδάκι πώς σε κοιτάει με τα αθώα του ματάκια. Χρόνια πολλά, αγοράκι μου, χρόνια πολλά. Και του χρόνου, αγοράκι μου, και του χρόνου. Με το δικό μας εγγονάκι, χρόνια πολλά, αγοράκι. Καλά, του χρόνου με το καλά, ρε, το εγγονάκι τώρα. Μην κρουστούζαμεις, ρε, μην κρουστούζαμεις. Ρε, εσείς, άντε θα τα πούμε, θα τα πούντια σε ο κερατάς. Εγώ περιμένω να τελειώσετε. Άντε εδώ στο σύνθημα, μπρος. Πάμε. Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά, και του χωρισμού ο πόνος, ας κοιμάται στην καρδιά. Καλή χρόνια! Καλή χρόνια! Καλή χρόνια! Καλή χρόνια! Καλή χρόνια! Καλή χρόνια! Χαρούμενη χρήση πρωτοχρονιά! Λοιπόν, τέλειωσε το νούμερο. Ναι, ρε, τέλειωσε. Τώρα είπατε τα κάλαντα. Όχι, ρε, τη Σαμιώτησα είπαμε. Καλά, ρε, μαέστρο, δεν ακούς. Πώς να ακούσε, πώς να ακούσε ο άνθρωπος. Μου δίνει μια σκουτιά, πάει δεύτερη φωνή. Μου δίνει ο τείχος άλλη μια σκουτιά, πάει δεύτερη φωνή. Πώς θα ακούγεται το σεγόντο μου, έτσι. Πού να ακούσε το σεγόντο μου, έτσι. Κοίτα, Άγιο Βασιλιά, τι κοχάλι, κοίτα. Ρε, πες τα κανονικά τα γάλαντα και τα καταλαβαίνει για πρώτη φορά ο εγγονός μου. Ρε, Λίσανδρε, αυτός από που μπουρλάθηκε τελείως. Εμέντησε, Άγιο Βασίλη, θέλει να κάθουμε τις πόρτες όλη μέρα να λέω τα γάλαντα. Κάτρελος είσαι, δεν τ' άκουσες που τα είπαμε. Όχι. Αυτά δεν ήταν κάλαντα, αυτά ήταν αφορμή για να παίξετε τα σκουτιές. Και ποια κάλαντα θέλεις, μαέστρο? Τα κανονικά. Ποια κανονικά, ρε? Τα ξέρεις τα κανονικά, για πες τα. Πες τα, ρε! Δεν μπορώ, είμαι φάρτος. Να, ορίστε. Παιδιά, θα μου επιτρέπετε να σας βρω εγώ μια λύση. Έτσι, για το καλό του χρόνου. Τα κάλαντα στον εγγονό μου θα τα πω εγώ ο ίδιος, για κάτι σκαμνάκι να κάτσει ο μπέμπης, άντε μπράβο. Σκαμνάκι! Ανή, σκαμνάκι. Έλα, κράτα εδώ, ρε. Κράτα, ρε. Έλα, πιτσιρικά μου. Καλό καιρό, έκαμε. Ωπα! Τεχτάριε. Έλα, έλα. Καμπανέλη. Αρχή μηνιά κι αρχή χρόνια, ψηλή μου δέντρο λιβάνια. Κι αρχή καλός μας χρόνος, έκλεισα με τ' Άγιος Τρόνος. Αρχή που βγήκε ο... Φοράξτε τον παπά, φοράξτε τον. Έλα. Κυλήσανε! Κυλήσατε! Κύριε Αγιαλάκη, πού πας με τα πιτσιρίκια? Να τα πούμε! Τι να πείτε, βρέσκη, οι γιορτές πέρασαν του χρόνου πάλι, Παραμονή των φόντων σήμερα, κυλήσατε! Τι έγινε, ξεχάστηκες? Ξεχάστηκα, δεν θα πει τίποτα, Λοιπόν, πάμε να τα πούμε! Πάμε, παιδιά! Σήμερα τα φώτα και ο φωτισμός και χαρά μεγάλη και ο αγιασμός κάτω στον Ιορδάνη το ποταμό. Κάθε δικηρά μας η Παναγιά. Φτάνει, παιδιά, όσο φτάνει.
Και του χρόνου λέω στην καλά, ποιος κάνει ταμείο. Εσύ, όλοι ταμείο κάνετε. Ορίστε λοιπόν, κάντε. Καλή μοιρασιά. Στο καλό να πάτε και του χρόνου. Γεια σας παιδιά. Άρα, πιτσιρίκια. Κυρίες Ανδρέ, ναι. Η αλληλογραφία σου. Ποια αλληλογραφία μου, τι είναι τούτο λόγο. Γράμμα εκ Θεσσαλονίκης. Γράμμα εκ Θεσσαλονίκης, τι λες ρε Γιαννάκη. Πριν από λίγο μίλαγα στο τηλέφωνο με την Αθηνά και μου λέει ότι έρχεται αντιμεθαύριο. Και καλύτερα δηλαδή να αρχίσουμε να μαζευόμαστε λίγο. Τώρα, τι είναι αυτό. Έλα Παναγία μου. Η Ανίκα μου στέλνει γράμμα. Ναι, τώρα. Τυχαία, όχι εκ περιεργίας δηλαδή, από ενδιαφέρον. Γι' αυτό σε κοιτάζω και καλά-καλά. Και λύσανε τι. Τι παρεδόσεις έχεις εσύ με την Ανίκα. Από ενδιαφέρον ρωτάω, όχι εκ περιεργίας. Το είπαμε. Ναι, ναι. Εσύ το είπες, εγώ το πίστεψα. Τέλο πάντων. Τώρα, για να μου στέλνει η Ανίκα γράμμα, κάτι έχει να μου πει. Κάτι έχει να μου πει. Που δεν μπορεί να το πει, διότι θα την ακούσει στο τηλέφωνο για την. Γι' αυτό μου έστειλε γράμμα. Για να δούμε εδώ λοιπόν. Γιαννάκη, από ό,τι βλέπω προχωράμε μαζί, ε. Ναι, ναι. Και διαβάζουμε μαζί, έτσι. Ναι, ναι. Όχι όμως εκ περιεργίας. Ποτέ. Τότε λοιπόν. Από ενδιαφέρον. Α, τώρα με έσκησες. Μάθε λοιπόν από ό,τι μου γράφει εδώ η Ανίκα ότι η Αθηνά είναι στο μαύρο της το χάλι λέει. Και όταν γυρίσει στην Κέρκυρα να την προσέξουμε πολύ. Γιατί τι έπαθε, αρρώστησε. Ναι, υποφέρει από μεγάλη κατάθλιψη. Έτσι μου γράφει εδώ. Από μεγάλη κατάθλιψη, τόσο μεγάλη που κλαίει συνέχεια, ούτε τρώει, ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Παραμονάχα κλαίει. Έτσι γράφει. Ναι. Γιατί τι έγινε πάλι. Δεν έγινε τίποτα. Από εδώ και μπρος να δεις τι έχει να γίνει. Ε. Α, δεν μ' αρέσει καθόλου το ύφος σου, κύριε Λύσανδρε. Και εμένα το δικό σου, Γιαννάκη. Δεν μου λες, γύρισε από την Ιγουμενίτσα η Φιωρούλα. Ναι, γύρισε μαζί μου χθες. Ναι, ξέρεις, ξαναπιάνω δουλειά και δεν ήθελα να με αφήσει μόνο στο σπίτι. Εξάλλου μεθαύριο έχω και την γιορτή μου. Τη γιορτή σου. Και αυτό θα το ξέχναγα, έπαγε. Να μαζίσεις, Γιαννάκη, να μαζίσεις. Όχι από τώρα, κάτσε. Η Φιωρούλα μου ετοιμάζει μεγάλη γιορτή. Ναι. Ήθελε να το γιορτάσουμε στο σπίτι, αλλά εγώ δεν την άφησα στην κατάσταση που είναι, δεν το επέτρεψα. Και είπα να μαζευτούμε στο καφενέ του Μπάμπη. Ξέρεις, να μαζευτούμε όλη η γειτονιά εκεί πέρα, έτσι, όλοι μαζί, να το γιορτάσουμε, να διασκεδάσουμε, να κάνουμε και λίγο πλάκα, ε. Να μαζευτούμε όλοι μαζί. Ναι. Και πώς θα το πετύχουμε αυτό, ρε Γιαννάκη. Η Λίζα είναι στην Αθήνα. Η Αθηνά στη Θεσσαλονίκη. Και ο Βαλέριος πέταξε πριν από λίγο στην Αθήνα. Και η Αγλαία είναι στα μαχαίρια με τον Μπάμπη. Ναι. Πού τη βλέπεις την πλάκα, να καταλάβω δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι η Αγλαίτσα είναι ακόμα εξωφρενών. Γύρισε μεν μαζί μας από την Οικουμενίτσα, αλλά είπε ότι στον Μπάμπη δεν θα ξαναμιλήσει ποτέ. Πες μου, κύριε Λύσανδρε, τι έγινε ακριβώς. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Φαίνεται πως όταν αναποδιάζει ένας, αναποδιάζουν μετά στη σειρά όλοι μαζί, κατάλαβες. Φαίνεται πως θέλει το κλίμα, ξέρω εγώ ρε παιδάκι μου. Πες τη Φιωρούλα ότι τι θέλω, ε. Να της πω να έρθει. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν θέλω να κουράζονται. Δεν χρειάζεται. Γιατί. Νάτι, έφτασε. Μπαίνει στον κήπο φουριόζα. Κυρλίξανε! Νάτι, έρχεται με φούρια και με φορεσιά καινούρια. Μην τρέξει, καλέσει, πρόσεχε! Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, έλα να σου μιλήσω. Σ' αποθύμησα, πώς αποθύμησα. Να σε δω, καλέ. Καλό μου κορίτσι, ρε. Κούκλος είσαι όπως πάντα. Έλα εδώ, δεν σε χορταίνω. Όχι. Καλούλα. Όχι από το με σκηνήσεις, την κατάσταση που βρίσκεσαι. Σε μη παρακαλώ. Φοβάσαι, κύριε Λύξανδρε, δεν παθαίνω τίποτα εγώ. Εγώ είμαι γερή σαν το πουρνάρι. Θέλω να πω, τι? Μέχρι στιγμής δηλαδή δεν είχα λόγο, αλλά... Τι Φιωρούλα, τι να μου... Φιωρούλα, σε καταλαβαίνω, ε. Να είσαι σίγουρη πως όλα τα καταλαβαίνω. Και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ξέρω πόσο τις αγαπάς και τις δυο, και τη Λίζα μου και την Αθηνά, ε. Ναι, κύριε Λύξανδρε. Συγχώραμε καμιά φορά άμα τρέχει η γλώσσα μου, αλλά... Ναι, άμα στα λέω εγώ θυμώνεις, αλλά άμα πάρεις φορά, να η γλυστρίδα. Σταμάτα καλά κι εσύ. Παιδιά, αφήστε τις παραπάνω κουβέντες, γιατί παραπάνω κουβέντες είναι ανώβηνες στην αρχή, αλλά μετά φέρνουν καυγάδες μεγάλους. Πάμε στο χαγιάρι που σας θέλω. Τι έγινε πάλι. Εξενδιαφέροντος ρωτάει και αυτή, κύριε Αλεξανδρέ, μην νομίζω ότι είναι περιέργεια. Κάτι θέλω να σας πω. Ρε
Ελίζα, είσαι σίγουρη? Για ποια πράγμα? Θα πάρουμε μαζί ταξί. Γιατί κακό είναι? Όχι ρε παιδί μου, αλλά τι θα πούν οι άλλοι? Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούν οι άλλοι. Δεν κατάλαβα, δηλαδή θα απολογούμε συνέχεια στους άλλους. Όχι ρε Ελίζα, αλλά στην επαρχία ζούμε. Και ξέρεις πώς είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, είσαι φίλος μου και δεν θα εξηγήσω σε κανέναν γιατί είσαι φίλος μου. Λίζα! Φιωρούλα! Τι κάνεις εδώ? Ήρθα να ξεπροβοδίσω μια φιά μου που πάει η Αθήνα και έφυγες μετά από τόσο καιρό σε βλέπω μπρος μου. Τι κάνεις, Λιζάκι μου? Καλά, τώρα εγώ σε πίστεψα. Ο Κυρλίξανδρος με έστειλε που ξέρει ότι φτάνει σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς, τι κάμετε. Ευχαριστώ πολύ. Άμα θες να μάθεις και το γιατί, πάμε όξο που έχω ταξί και περιμένει, άιντε. Είναι και ο Άρης μαζί μου. Καλά, δεν είμαι μαζί σου, απλά συνταξιδέψαμε. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς θα έρθει η Ελβίρα σε λίγο και θα την περιμένω. Είναι και φορτωμένη. Άρη. Όχι, το εννοώ. Σίγουρα. Ναι, ρε παιδί, ναι, ναι. Καλά. Γεια. Γεια χαρά. Βαλέρη. Να σου πω λίγο. Α, η Λίζα μόλις τώρα φύγε με την... Την είδα, το ξέρω. Συνταξιδέψαμε μαζί από την Αθήνα. Τελείως συμπτωματικά, έτσι. Το ότι συνταξιδέψατε το ξέρω, γιατί σας έφερα εγώ. Το συμπτωματικά θα το συζητήσουμε για μας. Δεν καταλαβαίνω, τι έχουμε να συζητήσουμε. Δεν καταλαβαίνεις κιόλας. Εσείς η νέα γενιά, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω, είσαστε. Ιστήρια τρένα. Πάμε πιούμε ένα καφέ. Έχει λίγο χρόνο. Θα έχει δηλαδή, φαντάζομαι, γιατί τα σχολεία ανοίγουν αύριο, δεν είναι? Και εσύ από το ξέρω εδώ στην Κέρκυρα σχολείο παρακολουθούμε. Άρα έχει καιρό για χάσιμο. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο πηγαίνω. Καλή πρόοδο σε αυτό το μπορεί. Πάμε να πιούμε ένα καφέ σαν γρήγορα. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί. Για να μην σε πλακώσει τι μπουνιέ εδώ μπροστά στον κόσμο. Πάμε. Είναι το ξέρω πολύ καλά. Και εδώ δεν ήρθαμε να μιλήσουμε για τη Λίζα. Αυτό θα λέει παρακάθομαι εγώ να μιλάω με σένα για τη Λίζα. Για σένα ήρθαμε να μιλήσουμε. Για μένα, ωραία, να μιλήσουμε για μένα. Τι θέλετε να μάθω? Τι θες από τη γυναίκα μου, ρε παιδάκι μου, λες? Τίποτα. Πώς τίποτα, πώς τίποτα. Καταρχήν αφού τη την πέφτει συνέχεια από τίποτα. Και την άλλη, πώς θα το πιστεύω. Δηλαδή, είσαι ένα νέο παιδί, ωραίο, φοιτητή. Την πέφτει μια όμορφη κοπέλα που τυχαίνει να είναι και παντρεμένη. Και δεν θες τίποτα. Ωραία, κατά τη γνώμη σας, τι θέλω από τη Λίζα? Τι λέγε? Ξέρω πώς δεν γίνεται. Άρα, σου πειράζει το μυαλό, δηλαδή. Ασφαλώς. Ασφαλώς κι άλλως, ασφαλώς. Και τι κάνεις, περιμένεις την γωνία. Πότε θα σε χρειαστεί καμιά έκτακτη ανάγκη να πας να βοηθήσεις. Έτσι, Άρη μου, ε. Όπως όταν φυγάσαμε με το παιδί. Άρη μου, τι θες από τη Λίζα, Άρη μου? Ωραία, μπορώ να σας κάνω εγώ μια ερώτηση πριν να απαντήσω? Να μας κάνεις μια ερώτηση. Πώς θα κάνεις μια ερώτηση, ακούμε. Γιατί πιστεύετε ότι μετά το γάμο η Λίζα έπαψε να είναι ερωτεύσιμη? Γιατί είπα εγώ ότι πιστεύω ότι πάμε. Όχι, αλλά με τη συμπεριφορά σε αυτό δείχνετε. Άξιο, Άρη μου. Αυτά τα ερωτήματα τα έθετα και εγώ κάποτε, όταν τα χρειαζόμουν και ήταν αποτελεσματικά. Αλλά τώρα ξέρω δεν παίρναμε αυτά. Ξέρω ότι η Λίζα και όμορφη και τι θέλουν και αρέσει και ερωτεύσιμη είναι, αλλά άλλο γενικώ να έχει επιτυχίες μια γυναίκα και άλλο να έχει δίπλα έτσι, αλλά είναι επίμονο τύπο. Ούτε επίμονο είμαι, ούτε τύπο είμαι. Αλλά τι είσαι? Φίλο τη. Σε όπω, ωραία. Φίλο τη. Ερωτικέ φίλε ήταν μεταξύ μα, δεν φίλο τη είμαι.
Και αν ήθελα να έχω περιπέτειες, δεν θα ήθελα να τσιγάμε τη Λίζα. Να καταλάβω πώς το εννοείς αυτό. Εγώ είμαι ερωτευμένος με τη Λίζα. Α, είσαι ερωτευμένος με τη Λίζα. Α, είσαι και φίλος της. Φίλος της. Και γι' αυτό δεν τη διεκδικώ. Α, μας κάνεις και τη χάρη που δεν τη διεκδικείς. Δηλαδή η μεγαλοψυχία. Θα αφήσει να διαλέξει μόνη της. Έχει διαλέξει ήδη μόνη της. Εσάς. Και να σας πω και κάτι. Ή έχεις κάποιον δικό σου και μόνο δικό σου, ή δεν τον έχεις. Και μου φαίνεται ότι είναι τελείως γελίο να διεκδικείς κάτι που είναι κάποιο αλλού. Ναι, εντάξει, όχι, μια χαρά τα λες. Εγώ συμφωνώ μαζί σου απολύτως. Αλλά γιατί που σε χάνω που σε βρίσκω είσαι δίπλα της, κύριε Άρη. Αφού στον ίδιο χώρο εργασίας είμαστε, δεν μπορώ να της μιλήσω. Λοιπόν, άκου να τελειώνουμε. Αν η Λίζα ήθελα να κάνει οτιδήποτε, πιστέψτε με, δεν θα μπορούσατε να την αποτρέψετε καθόλου. Έτσι, ποιο θα το κάνετε. Γιατί είστε έμπειρος άνθρωπος. Και εδώ πέρα που με φέρατε, απλά θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι δεν τρέχει τίποτα με τη Λίζα. Να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν είστε άνθρωπος που τον ξεπερνάς εύκολα. Πόσο μάλλον στην περίπτωση της Λίζας. Τι είπαμε ότι σπουδάζεις στο Ιόνιο. Μεταφραστικό. Διπλωματικό πρέπει να πας, θα διαπρέψεις. Και εσείς νομίζω πως θα έπρεπε να κάνετε μερικά μαθήματα ψυχολογίας. Εννοείς. Εννοώ ότι η Λίζα σας χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ. Η Λίζα... Τώρα ήρθες. Ναι, ναι. Καλά που σε βρήκα. Έχεις δουλειά. Όχι, εδώ είναι με κάποιον. Πού πας? Πάρε τα πράγματά μου στο σπίτι. Έχω να κάνω μια έκτακτη επίσκεψη. Κόμμα, δεν βάζεις το πόδι στον κέρκυρα για πού? Με ποιον είσαι? Θα σου πω. Πού πας? Θα σου πω. Θα αργήσεις. Όχι, το πολύ σε καμιά ώρα θα είμαι στο σπίτι, εσύ. Κι εγώ. Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνω. Αν μου επιτρέψεις, έτσι. Α, ναι, ναι. Ναι, άντε, ελεύθερος. Θα ξαναπούμε. Όχι, γιατί θα ξαναπούμε. Ό,τι ήταν να πούμε, το είπαμε. Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε. Ελπίζω να μην ξαναπούμε τίποτα άλλο. Είπαμε ψύχρωμα. Εντάξει, όποτε θες είμαι στη διάθεσή σου. Η Μανούλα, πάμε στη Μανούλα. Λιζάκι, καλό μου παιδί, γύρισες επιτέλους. Σου την έφερα, κύριε Λίξανδρε, όπως μου είπες. Σιγά, Φλωρούλα, μην βγάλεις και διάγγελμα. Ποιο σου είπα, δηλαδή. Α, δεν μου είπες να σου φέρω το Λιζάκι. Σου την έφερα. Έχετε δίκιο, σας ανησύχησα λίγο, Όχι, τι είναι αυτά που λες, δεν με ανησύχησες καθόλου. Θα το κάνουμε θέμα τώρα. Απλούστατα λέω ότι λόγω των ημερών θα δυσκολευόσουν να βρεις ταξία. Αυτό είναι όλο. Τι μου λες, παιδί μου, ο Βαλέριος, πού βρίσκεται? Θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά, εντάξει. Όπως θέλεις. Ναι. Τώρα να σε κεράσω ένα γλυκάκι, ένα νεράκι, ένα λουκουμάκι που μου είσαι κουρασμένο από το ταξίδι, Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλεις. Μόνο μια χάρη. Χάρη, πες τι και έγινε. Να μείνω εδώ απόψε μαζί σας. Να μείνεις εδώ. Αυτό είναι μεγάλη χαρά για μένα. Να μείνεις, αλλά γιατί να μείνεις όμως? Συμβαίνει τίποτα, παιδί μου? Όχι. Απλά θέλω να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Ωραία, θα στρώσω εγώ στο μέσα δωμάτιο που έχει και ζεστούλα να κοιμηθείτε με το παιδί, ναι? Δεν κατάλαβα. Τι είπες τώρα? Δεν θα κάνεις απολύτως τίποτα εσύ στην κατάσταση που βρίσκεσαι. Και εμένα με καταργείτε, δηλαδή. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα είμαι ένας ακμαίος παππούς, Και παρά είσαι, κύριε Λίξανδρε, κατά πως φαίνεται. Τι θες να πεις? Εκείνη η Ανίκα όλο για σένα μιλάει πια, δεν ξέρω.
Έφευγε για την Κέρκυρα και λέει: θα ξανάρθω μόνο και μόνο για να πάω στο Λίξανδρου το σπίτι να του φτιάξω γιουβαρλάκια. Έτσι μας είπε. Να φάει ένα φαΐ της προκοπής από χέρι γυναικείο. Λες και εμείς δεν μαγειρεύομαι. Έλα, Παναγία μου, τι σαν χλαμάρες είναι τώρα αυτές. Εγώ την είδα πως σε κοίταγε. Έλειωνε, κύριε Λίξανδρε. Έλειωνε για χάρη σου, γυναίκα. Φιωρούλα, σύνελθε, σε παρακαλώ, ε. Εγώ με ένα ερείπιο, παιδί μου, ερείπιο. Α, μην τα γυρίζει τώρα. Εσύ δεν έλεγε ότι είσαι ακμαίος. Γιατί τα γυρίζει αμέσω. Πολύ φοβάμαι, θα σε παντρολογούμε σε λίγο, κύριε Λίξανδρε. Σιωπή, γλωσσού. Τέτοια καθόσαστε και λέγατε στην Ιγουμενίτσα που μαζευόσαστε όλε τι σουσούδε εκεί, ε. Κύριε Λίξανδρε, αφού το πράγμα είναι οφθαλμοφανέ. Έλα, μωρέ, σαχλαμάρε. Καλέ, κύριε Λίξανδρε, έτσι πες μου να χαρείς. Εσύ δεν κατάλαβες τίποτα. Έλα, μωρέ, χαζομάρες τώρα. Σώπα. Σώπα και κοίτα τη Λίζα. Τι έχει, καλέ, κύριε Λίξανδρε? Τι να έχει. Μαράζι έχει. Για το παιδί που... Και για το παιδί και για... Άστα, άστα, καλύτερα. Στην Αθηνά. Τι έγινε, πώς από εδώ? Κάνε μου καφέ. Από ό,τι βλέπω δεν έχεις δουλειά. Έρχομαι από ταξίδι και είμαι σκοτωμένη. Αμέσως και καφέ και γλυκό αν θες. Καφέ σκέτο. Και κάτσε να τα πούμε. Αμέσως. Αμέσως, αμέσως. Τι έγινε, πού χάθηκες? Στη Θεσσαλονίκη ήμουνα για τις γιορτές, στην εξαδέλφη μου. Τάματα. Φύγατε όλοι φέτος από την Κέρκυρα, ε. Από πού τα άμαθες, Γιάκωβε? Αθηνά, το ψέμα δεν το μπορώ και ιδιαίτερα σε σένα. Από την Τωρίνα. Και από πότε η Τωρίνα γνωρίζει τα μυστικά της οικογένειάς μου? Το είπε, λέει, ο Λίσανδρος. Ο Λίσανδρος? Άρχισε τώρα, παρεδώσε και με τον Λίσανδρο. Γιατί με ποιον άλλον έχει παρεδώσει? Ξέρεις καλά. Ξέρω, Αθηνά, ξέρω. Γι' αυτό είμαι εδώ. Ανώδυνες είναι οι επισκέψεις της Λίζας, Αθηνά. Στο λέω με σιγουριά. Γιάκωβε, θέλω να μου κανονίσεις συνάντηση με την Τωρίνα. Τρελάθηκες. Ακούς τι σου λέω. Αύριο μεθαύριο πρέπει να τη δω. Γιατί, Αθηνά? Να της πεις τι της Τωρίνας? Να ανασκαλέψεις τώρα παλιές ιστορίες? Πρέπει να της μιλήσω. Και η Λίζα,
Είναι στο Λίζαντρο που αποφάσισε να περάσει τη νύχτα της εκεί. Ρούστε τώρα, τι είναι αυτά, Ρεμάστρο, τι είναι αυτά το Ρεμάστρο, το κερατό μου, τι είναι αυτά. Τι σκέφτεσαι ένα αυτά που μου κάνει τώρα, τα βλέπεις. Έχω την καλύτερη διάθεση, έρχομαι εδώ πέρα να τα βρούμε. Δηλαδή δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου, ειλικρινά σου μιλάω. Έχω γίνει δηλαδή σαν πρωτάρης κάνω, περίγελος έχω γίνει. Σε ποιον? Τον εαυτό μου, τον ίδιο, τι σε ποιον? Τι λέω, φεύγω, κομπανιέ με χτυπιέμαι, δεν θα ξαναπατήσω εδώ, ξαναπατάω εδώ. Γιατί της έχω αδυναμία, της Λίζας. Ο Λίθιος και η Λίζα ορίστε έτοιμα. Μας κάνει το γορεύει πόνι. Έχεις τον διάλο στο κάτω-κάτω, δηλαδή έχω και εγώ τον εγωισμό μου. Κάτσε κάτω. Ε? Κάτσε κάτω. Γιατί? Θα σου πω μια ιστορία. Άσε με παρακαλώ να χαρίσετε, δεν έχω ρίσκει για πάρα πολλές, ειλικρινά. Κάτσε κάτω, είπα. Κατάλαβες. Έχεις ένα τσιγάρο. Αφού είσαι το καπνίζεις, για πας τώρα. Άστε. Πριν από χρόνια από τέτοια φαγωμάρα με την Αθηνά γίνανε τέρατα. Χαλάσαμε τις ζωές μας. Και ύστερα γίναμε και γραφικοί. Εγώ να κρύβομαι πίσω από τις κολόνες και η Αθηνά να με καταργέται όπου σταθεί και όπου βρεθεί, βέβαια πάντα κρυφά. Ποτέ φανερά για να μην χαλάσει την ηρεμία της Λίζας. Τώρα λοιπόν που η ηρεμία της Λίζας κινδυνεύει, πάλι από δικά μας λάθη, ένας τρόπος υπάρχει να την προστατεύσουμε, να μιλήσουμε. Εγώ λοιπόν αποφάσισα να σου μιλήσω. Σε μένα, είσαι σίγουρος? Απολύτως.